Λοιπόν, καλημέρα. Χαίρετε. Αριστονίκη μου, ναι. Ο κόσμος ρωτάει. Είναι καλοκαίρι, πάμε στην παραλία. Έχουμε χρόνο λίγο περισσότερο ελεύθερο και θέλουμε να μας συστήσει η δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου Τρίφωνίδου να μας συστήσει βιβλία, το οποίο είναι κατάλληλα για διάβασμα αυτήν την περίοδο. Μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει, εμένα τα δικά μου τα βιβλία που διαβάζω είναι βιβλία που αφήνουν και κάτι, δεν είναι απλά... Ναι, βιβλία ψυχοφέλημα ζητάει, ναι, ο κόσμος, ναι. Ψυχοφέλημα ζητάει, δεν ζητάει μυθιστορήματα και τέτοια. Ναι, λοιπόν, θα προτείνω κάποια. Εγώ γενικά προτείνω βιβλία που τα οποία έχω διαβάσει και εγώ προσωπικά. Εννοείται. Για να μπορώ να, να έχω γνώμη. Λοιπόν, για ανθρώπους οι οποίοι έχουν θέματα με γονείς, εννοώ με τους ανθρώπους που τέλος πάντων έχουν άσχημες σχέσεις ή σχέσεις αιμομιχτικές ή σχέσεις συγκρουσιακές. Συναισθηματικά αιμομιχτικές. Ναι, συναισθηματικά αιμομιχτικές πάντα. Το κάνει ένα βίντεο πρόσφατα για το τι είναι η συναισθηματική αιμομιξία, που απλώς επεξηγώ την ορολογία. Mm-hmm. Άρα έχεις για το θέμα της συναισθηματικής αιμομιξίας. Ναι, είναι το πώς η μητέρα χρειάζεται ο άνθρωπος. Ποιος το έχει γράψει αυτό? Δεν θυμάμαι, δεν έχω σημειώσει τους συγγραφείς. Σου έχω στείλει ωστόσο τους τίτλους των βιβλίων σε links για να όποιος θελήσει να το δει. Θα στα βάλω στην περιγραφή. Ωραία. Αυτό είναι για αυτές τις περιπτώσεις. Ένα ακόμη βιβλίο για αυτές τις περιπτώσεις είναι το «Δύσκολες μητέρες», που αναφέρει τη σχέση με τη μητέρα συγκεκριμένα, διάφορων ειδών δύσκολες μητέρες που μπορεί να είναι. Και ένα τρίτο βιβλίο για αυτό το θέμα είναι το «Μαμά μπαμπά, πόσο εγώ μου έχτισες». Λοιπόν, το πώς η μητέρα χρειάζεται ο άνθρωπος, ο συγγραφεύς είναι Σενκ Χέρατ. Λέει, η υπότιτλος είναι «Η καλή μητέρα, μύθος και πραγματικότητα». Mm-hmm. Και λέει, τα μέσα ενημέρωσης, η διαφήμιση, ακόμα και κάποιοι σύμβουλοι σε περιοδικά μεταδίδουν σε όλους τους τόνους ότι η μητέρα είναι αντικατάστατη για το παιδί της, ιδιαίτερα κατά τους πρώτους μήνες της ζωής του. Και ότι η δική της και μόνο φροντίδα μπορεί να το εξασφαλίσει ένα καλό ξεκίνημα στη ζωή. Έτσι είναι πολλές οι γυναίκες που βρίσκονται μπροστά στο δίλημα σχετικά με το ποιος πρέπει να έχει τον πρώτο λόγο στη ζωή τους. Τα παιδιά, η καριέρα, ο εαυτός τους. Και όταν ύστερα από πολλή σκέψη αποκτούν επιτέλους ένα παιδί, αισθάνονται ότι έχουν χρέος να του προσφέρουν το καλύτερο δυνατό, παραμελώντας εντελώς τις δικές τους ανάγκες. Η Χέραντ Σενκ, είναι γυναίκα δηλαδή, η Χέραντ Σενκ, ρίχνει ένα προσεκτικό φως σε αυτό το θέμα. Συγκρίνει το παρελθόν με το παρόν και δίνει στις γυναίκες θάρρος και υποστήριξη, προσφέροντας τους την αναγνώριση που τους ανήκει. Περιεχόμενα, κεφάλαιο 1, μητέρες, γιαγιάδες, προγιαγιάδες. Κεφάλαιο 2, με πόνο να γεννάς τα παιδιά σου. 3, η επιθυμία απόκτησης παιδιού. 4, ελευθερία επιλογής και κόστους. 5, υπερβολική φροντίδα και εγκατάλειψη. 6, αγάπη και εύνοια. 7, ο παλιός πατέρας πέθανε που είναι ο νέος. Κεφάλαιο 8, πατέρας, μητέρα, παιδί. Κεφάλαιο 9, η καλή μητέρα. Κεφάλαιο 10, το φεμινιστικό κίνημα και η ιδεολογία της μητρότητας. Κεφάλαιο 11, μητρότητα και αυτοεξέλιξη. Ο ξενόγλωσσος τίτλος είναι «Wie viel Mutter braucht der Mensch», πώς η μητέρα χρειάζεται ο άνθρωπος. Και έχει εκδοθεί στα ελληνικά τον Νοέμβριο του 2011, λέει. Και είναι από τις εκδόσεις «Θυμάρη». Mm-hmm. Της Χέραρτ Σενκ. Μια φωτογραφία του βιβλίου, να το δείτε πως είναι. Χέραρτ Σενκ. Το θέλω αυτό. Έχεις το? Ναι. Εμένα από αυτό μου έχεις διπλά? Όχι. Αλλά μπορείς να το δανειστείς. Όχι. Θα πάμε να αγοράσουμε. Τα βιβλία τα αγοράζουμε για να τα έχουμε. Πώς η μητέρα χρειάζονται άνθρωπος. Πάμε στο δεύτερο που μας είπες. Δύσκολες μητέρες. Δύσκολες μητέρες. Όχι, ναι, δεν είναι αυτό. Δεν το έχεις βάλει εδώ. Το έχω βάλει. Δύσκολες μητέρες. Έχουμε βρει και το βιβλίο εδώ πέρα, «Δύσκολες μητέρες». Η συγγραφεύς είναι η Terry Apter, «Δύσκολες μητέρες». Να το εξώφυλλο του βιβλίου. Θα σας βάλω και τα links από κάτω.
Δύσκολες μητέρες, πώς να κατανοήσουμε και να ξεπεράσουμε την επίδραση τους πάνω μας. Λέει είναι περιορισμένη διαθεσιμότητα. Λέει, το μπορείς να παραγγείλει κάποιος ηλεκτρονικά. Η μητρική αγάπη συχνά θεωρείται ιερή, αλλά πολλά παιδιά τη βιώνουν σαν οδυνηρή σύγκρουση. Με τη βοήθεια της νεότερης έρευνας πάνω στις ανθρώπινες σχέσεις και την ανάπτυξη του εγκεφάλου, η Terry Apter αποκαλύπτει τα μυστικά αυτού του περίπλοκου δεσμού. Η θυμωμένη μητέρα, η εξουσιαστική μητέρα, η ναρκισσιστική μητέρα, η μητέρα που φθονεί, η συναισθηματικά μη διαθέσιμη μητέρα. Και εξηγεί τους τύπους συμπεριφοράς της κάθε μιας τους. Η συγγραφέας εξερευνά το δίλημα που βρίσκεται στην καρδιά μιας δύσκολης σχέσης με τη μητέρα. Γιατί η μητέρα έχει τόση δύναμη επάνω μας και γιατί οι αντιδράσεις της συνεχίζουν να μας απασχολούν πολύ καιρό μετά τη χειραφέτησή μας. Μας δείχνει πώς να ασκούμε συναισθηματικό έλεγχο στον εαυτό μας για να ξεπερνάμε την επίδραση που έχουν πάνω μας τα συναισθήματα που μας δημιουργεί μια δύσκολη μητέρα. Τέλος, η Άπτερ συγχαίρει για τη μεγάλη ανθεκτικότητα που επιδεικνύουν στη ζωή τους οι γη και οι κόρες των δύσκολων μητέρων, χωρίς να παραγνωρίζει πόσο ειδικές είναι οι προκλήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν. Ένα βιβλίο ουσίας για αναγνώστες που ψάχνουν για ευαίσθητη καθοδήγηση στις ισχυρές σχέσεις ανάμεσα στις μητέρες και τους γιους τους ή τις κόρες τους. Περιεχόμενο, δύσκολες μητέρες κοινά μοτίβα, πώς εξηγεί η επιστήμη την ισχυρή επίδραση της μητέρας, η θυμωμένη μητέρα, η εξουσιαστική μητέρα, η ναρκισσίστρια μητέρα, η μητέρα που φθονεί, η συναισθηματικά μη διαθέσιμη μητέρα. Μήπως είμαι και εγώ μια δύσκολη μητέρα? Ανθεκτικότητα, το resilience, ψυχική ανθεκτικότητα. Πώς μπορούμε να ξεπεράσουμε την επίδραση μιας δύσκολης μητέρας? Οι σημειώσεις, βιβλιογραφία κλπ. Ο ξενόγλωσσος τίτλος είναι Difficult Mothers, Understanding and Overcoming Their Power. Είναι από τις εκδόσεις Αρμός, έχει κυκλοφορήσει στα ελληνικά το Δεκέμβριο του 2015 και η συγγραφέας είναι η Apter Terry. Πολύ ωραίο και αυτό, ε. Γι' αυτό το θέλω. Τώρα που θα βγεις, που θα τα παραγγείλω όλα μου. Μετά... Μαμά μπαμπά, πόσο εγώ μου έκτισες. Μαμά μπαμπά, πόσο εγώ... Θες να πεις κάτι γι' αυτό, να το διαβάσω εγώ. Για, διαβάστε. Τα έχω στείλει. Είμαι η διαβάστρια εγώ. Κόρη, πρέπει να τα διαβάσω όλα τούτα. Όλα τούτα πρέπει να τα διαβάσω. Εντάξει, είναι ωραία βιβλία. Παραδέχομαι πως δεν τα έχω διαβάσει, γιατί τα τελευταία χρόνια αντί να διαβάζω γράφω. Και αυτό χρήσιμο είναι. Μαμά μπαμπά, πόσο εγώ μου έχτισες. Μιχάλης Χάντας ή Χαντάς. Δεν ξέρω. Εδώ είναι το... του βιβλίου του εξώφυλλο. Λοιπόν, λέει το ένιμα, πρέπει να είναι αρχικά. Το εγένιμα έχει εφαρμοστεί στην πράξη πάρα πολλές φορές και έχει εκπληκτικά αποτελέσματα. Είναι το προϊόν 35 χρόνων κλινικής παρατήρησης και θεραπείας εκατοντάδων ανθρώπων που αντιμετώπιζαν όλη την γκάμα της ψυχοπαθολογίας από την πιο ήπια διαταραχή έως την πιο σοβαρή αποδιοργάνωση της προσωπικότητας. Κατά τη διάρκεια αυτών των χρόνων άρχισα να αντιλαμβάνομαι την ύπαρξη συγκεκριμένων μοτίβων, ανατροφής και διαπαιδαγώγησης, τα οποία καθορίζουν πέρα από την κληρονομικότητα σε μεγάλο βαθμό το χαρακτήρα και την προσωπικότητα των παιδιών. Ουσιαστικά το εγέννημα, εγ.ένι.μη.α. είναι ένας οδηγός όχι μόνο για το τι να κάνει, αλλά και για το τι να μην κάνει ο γονιός προκειμένου να θωρακίσει το παιδί του από ψυχικές ταλαιπωρίες και ανασφάλειες, επικίνδυνους πειρασμούς, χρήση ουσιών, bullying κτλ. Παιδιά που οι γονείς τους τα σέβονται και το δείχνουν που τα βοηθούν να παιδιά που οι γονείς τους τα σέβονται και το δείχνουν που τα βοηθούν να αποκτήσουν ένα ισχυρό εγώ, γίνονται άτομα γεμάτα αυτοπεποίθηση, αυτοεκτίμηση, ανεξαρτησία και προσωπική επάρκεια. Λοιπόν, αυτό το βιβλίο έχει κυκλοφορήσει το Μάρτιο του 2018. Είναι Έλληνας ο συγγραφέας, ε? Ναι. Πρέπει να είναι ψυχίατρος. Μιχάλης Χαντάς. Νομίζω ο ψυχολόγος είναι. Χαντάς Μιχάλης. Interesting. Εκδόσεις Αρμός πάλι. Εκδόσεις Αρμός. Λοιπόν, το διάβασες αυτό? Ναι. Τι λέει ακριβώς αυτό το βιβλίο, δεν το κατάλαβα. Λέει, είναι μια δική του θεωρία που έχει κάνει πάνω στα χρόνια εμπειρίας που έχει. Μεγάλος κύριος. Ναι, νομίζω. Το οποίο λέει πώς έχτισαν οι γονείς την προσωπικότητα του παιδιού τους. Με πώς είναι αυτοεκτίμηση, έχει
έχουν τέλος πάντων Τον έχω ευθύσει στα βρει. παιδιά. Χαντάς Μιχάλης λέει. Λοιπόν, είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί εξηγεί κάποια λάθη που μπορεί να κάνουμε στην αυτονομία και στην οχύρωση του εγώ του παιδιού μας, που μπορεί να τους στοιχήσει μετά όταν μεγαλώσουν και ενηλικιωθούν στο πώς θα χειριστούν τα θέματα που θα βρουν στο δρόμο Λοιπόν, σας τους. διαβάζω για τον συγγραφέα του βιβλίου. Λέει, ο δόκτωρ Μιχάλης Χαντάς γεννήθηκε στην Αθήνα το 1963. Έκανε τις σπουδές του εξ ολοκλήρου στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, λαμβάνοντας το πτυχίο ψυχολογίας από το Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια στη Φιλαδέλφια. Στη συνέχεια έλαβε το διδακτορικό του στην κλινική ψυχολογία από το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, εξειδικευμένος στο μετατραυματικό στρες και στη χρήση ουσιών στο Veterans Hospital της Νέας Υόρκης. Έχει διδάξει σε αμερικανικά κολέγια και έχει δημοσιεύσει σε έγκριτα αμερικανικά επιστημονικά περιοδικά. Στην Ελλάδα, μεταξύ άλλων, είχε διατελέσει διευθυντή τη πρώτη ΣΟΣ γραμμή, ενώ ήταν από του προτεργάτε τη δημιουργία του πρώτου συμβουλευτικού κέντρου για φοιτητέ. Από το 1984 μέχρι και σήμερα εργάζεται ιδιωτικά, κάνοντα ατομική και ομαδική ψυχοθεραπεία, καθώ και σεμινάρια αυτογνωσία και αυτοβελτίωση. Πολύ ενδιαφέρον. Δεν ήξερα την ύπαρξη αυτού του κυρίου. Θα διαβάσω και αυτό το βιβλίο του δόκτωρο Μιχάλη Χαντά. Του λέει «Μαμά, μπαμπά, πόσο εγώ μου έχτισες». Έχει ψυχαναλυτική... Όχι, Όχι, ε. όχι πολύ. Όχι. Γιατί το «εγώ» είναι ψυχαναλυτικός όρος, γι' αυτό το λέω. Ναι, όχι. Λοιπόν, αυτό το τη δική του θεώρηση έχει ρίζες, αλλά δεν είναι καθαρά Ναι, ψυχαναλυτικό. επειδή η λέξη «εγώ» είναι το δομικό μοντέλο της ψυχανάλυσης, είναι Ναι. ψυχαναλυτικός όρος. Λοιπόν, και έχω άλλα δύο βιβλία να προτείνω. Το ένα είναι για τα συναισθήματα, που πώς μας επηρεάζουν στην καθημερινότητά μας και πώς συνδέονται ενδεχομένως με ψυχοσωματικές δυσκολίες. Μήπως είναι αυτό το βιβλίο είχε αισθήματα. Μάλιστα. Τα βρήκα. Και το «Ο γυρισμός στο μέσα μας παιδί», το οποίο είναι πάρα πολύ Είναι προσωρινά ταξιδιάρικο. εξαντλημένο όμως λέει αυτό. Αυτό το βιβλίο είχε αισθήματα. Σκοτ Νίλ, Μαν Σάντι, ο διπορικός στον κόσμο των αισθήκτων και των συναισθημάτων. Το έχω βρει εδώ που το έχει στείλει. Κάτσε να δούμε τι λέει αυτό το βιβλίο. Είναι μόνο κόρα τα αναφέρει. Πρέπει να πούμε και λίγα λόγια για να καταλάβει ο κόσμο το μένα τα πάρει ή να Γι' τα αυτό σου τα παραγγείλει. έστειλα για να μπορούμε να το πούμε. Λοιπόν, αυτό είναι. Αυτό είναι το εξώφυλλο του βιβλίου, το βλέπετε. Αυτό το βιβλίο έχει αισθήματα. Ο διπορικό στον κόσμο των αισθήκτων και των συναισθημάτων. Βιβλία Τερεζόπουλος λέει. Κάτσε να δούμε όμως εδώ πέρα. Έχει κάποιες σελίδες για να διαβάσει κάποιος αρχικά. Δεν τις δω αυτή τη στιγμή. Λέει όμως εδώ ότι είναι προσωρινά εξαντλημένο. Ίσως το συγκεκριμένο βιβλιοπωλείο. Μπορεί να το αγοράσει κάποιος web λέει. Αυτό το βιβλίο, κάτσε να το βρω διαφορετικά. Αυτό πότε το διάβασες. Το διάβασα. Πότε πήγα τελευταία φορά Αθήνα. Το Φεβρουάριο. Ναι, το Φεβρουάριο. Γιατί δεν μου το έχεις αναφέρει ξανά αυτό. Το διάβασα γιατί όταν προετοίμασα το σεμινάριο είχα το μελετήσει. Έχω βρει εδώ πέρα πιο καλή. Αυτό το βιβλίο έχει αισθήματα, ο διπορικό στον κόσμο των αισθήκτων και των συναισθημάτων. Σκοτ Νίλ, Μαν Σάντι. Αυτό το βιβλίο έχει αισθήματα και μας παρασύρει στο μυστηριώδη κόσμο των συναισθημάτων, αποκαλύπτοντας τα τι, πώς και γιατί του τρόπου με τον οποίο αισθανόμαστε και παρουσιάζοντας τους ψυχολόγους και φιλοσόφους που εξερευνούν αυτή τη ζώνη του λυκόφωτος μεταξύ μυαλού και σώματος. Ζώνη του λυκόφωτος μεταξύ μυαλού και σώματος. Όλοι έχουμε συναισθήματα, αλλά η εμπειρία τους είναι κατεξοχήν υποκειμενική και προσωπική. Τα αισθήματα μας κυβερνούν τις σκέψεις και τη συμπεριφορά μας. Παρότι άρρηκτα συνδεδεμένα με την προσωπικότητα, τη διάθεση και την ιδιοσυγκρασία μας, είναι δύσκολο να προσδιοριστούν επακριβώς. Αυτό το βιβλίο έχει αισθήματα και συνηθαίνει όλα αυτά τα στοιχεία συμβάλλοντας στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο σκεφτόμαστε και αισθανόμαστε. Χωρισμένο σε 8 συναρπαστικά κεφάλαια, το βιβλίο, αυτό το βιβλίο έχει αισθήματα και διερευνά τους περίεργους
και ασαγηνευτικούς τρόπους που το μυαλό και το σώμα αλληλεπιδρούν, επηρεάζοντας τον τρόπο που αισθανόμαστε. Αποκαλύπτει τη φυσιολογία, τη ψυχολογία και την εξέλιξη των αισθημάτων που εκτείνονται από την αγάπη στο θυμό, από τη θλίψη στη χαρά και από το φόβο στη διέγερση. Πολύ ενδιαφέρον. Α, είσαι ο δικό μου το βιβλίο μου κάτω. Είναι από κάτω. Μου το έχει ανοίξει στο politianet.gr και από κάτω είναι το δικό μου το βιβλίο. Φαίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι εκδότης ο Τερζόπουλος, λέει, και έχει εκδοθεί τον Οκτώβριο του 2010. Η μετάφραση είναι της Ιρός Νικολάου, επιμέλεια του Φίλιππου Αλεξάνδρου. Και ο συγγραφέας είναι ο Σκοτ Νίλ και ο Μαν Σάντι. Μάλιστα. Λοιπόν, και το This book has feelings. Αυτό είναι ο τίτλος στα αγγλικά. Και το τελευταίο είναι ο γυρισμός στο μέσα μας παιδί. Πάμε. Ο γυρισμός στο μέσα μας παιδί. Α, τούτον είναι της ίδιας σειράς του... Σου το έχω κάνει τώρα αυτό το βιβλίο. Της Τζον Μπράτσο. Όχι, είναι το άλλο, τοξική γονείς μου. Και αυτό. Και αυτό. Ο γυρισμός στο μέσα μας παιδί. Αυτός είναι ο τίτλος. Ναι, το διάβασα και αυτό. Έχεις δει. Γιατί το βλέπω, σου λέω κάπου το... Λοιπόν, είναι Τζον Μπράτσο. Τα στάδια της πρώιμης παιδικής ηλικίας εξασφαλίζουν τα θεμέλια της ενήλικης ζωής μας. Εκείνοι από εσάς που είναι ενήλικες παιδιά από τις λειτουργικές οικογένειες στερούνται αυτόν τον θεμελίο. Τα αναπτυξιακά σας ελλείμματα είχαν καταστροφικές για τη ζωή σας συνέπειες. Αν θέλετε να αλλάξετε αυτό το καταστροφικό πρότυπο, θα πρέπει να διεκδικήσετε την παιδική σας ηλικία. Αυτό το βιβλίο μπορεί να μας βοηθήσει να απελευθερωθούμε από τον καταστρεπτικό δεσμό με το παρελθόν και να αφυπνίσουμε τις θεραπευτικές δυνατότητες του βαθύτερου εαυτού μας. Στα αγγλικά ο τίτλος είναι Homecoming, Reclaiming and Championing Your Inner Child. Εκδόσεις Λίχνος. Είναι παγιό βιβλίο, πολύ αλλά ωραίο, είναι πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Ο γυρισμός στο μέσα μας παιδί. Δεν είναι αυτό ο γυρισμός στο σπίτι, μα μια από αυτό το σπίτι δεν υπήρξε ποτέ. Είναι η ανακάλυψη ενός σπιτικού. John Bradshaw. Και αυτό πρέπει, έχει βγει το 92. Το 92, είναι πολύ ωραίο βιβλίο. Ναι. Αυτά. Αυτά μας προτείνει η διάρκεια των Ικάνων για παραλιακό διάβασμα. Εξαρτάται. Σε ποια παραλία θα πας. Λέει Κυριακή για μπάνιο. Σαν να λέμε τράπεζα σήμερα, εντάξει. Και την μέρα θα πας. Άμα πας σε μια παραλία έτσι απόμερη που δεν έχει μπαλάκια να πηγαίνουν και να έρχονται. Που εξήγα του κόσμου ότι τι είναι αυτά τα μπαλάκια που λέγες. Αυτού του τένις του, πώς το λένε αυτό. Θαλάσσιο τένις. Ναι, του θαλάσσιο τένις. Δεν εννοεί άλλα μπαλάκια. Τα μπαλάκια του θαλάσσιου τένις εννοεί. Εξαρτάται τι μυαλά μας παρακολουθούν, κατάλαβες. Λέει για μπαλάκια η γυναίκα χωρίς να λέει τα μπαλάκια του τένις. Ναι. Και μετά λέει φταίνε τα μυαλά που παραλία. Τι μπαλάκια. Παραλίο, μπαλάκια, παραλίο. Είναι ελεύθερη συνεργή. Έχω. Τέλος πάντων. Χθες το βράδυ γυρίσαμε με τη Μαριάννα τη μετά ένα βίντεο για τα όνειρα. Κάπα η Μαριάννα της λέει, όχι, γίνει μια αριστονίκη. Μιλάμε, διαβάζει τον κόσμο όλο για να κάνω. 2 ώρες γυρίζαμε, έχω να κάνω μοντάζ ιστορίες κακά. Και μιλούσαμε για τους ελεύθερους συνειρμούς. Και λέει, είχε ανθρώπους οι οποίοι κάνουν πουλούσιους ελεύθερους. Λέω, δεν θέλει ένας ψυχαναλυτής σε μένα να του κάνω συνειρμούς. Και να λέω παραλίο και μπαλάκια. Ναι. Ναι, άμα πάει σε καμιά παραλία της προκοπής, αν μπορέσει να το δει. Ξαναπες μας στους τίτλους του βιβλίου προτείνεις. Πώς η μητέρα χρειάζεται ο άνθρωπος. Αυτό το βιβλίο έχει συναισθήματα. 2. Ο γυρισμός στο μέσα μας. 3. Δύσκολες μητέρες. Μαμά, μπαμπά, πόσο εγώ μου έκτισες. 5 βιβλία. Αν καταφέρουμε να διαβάσουμε έστω και τα 2 το καλοκαίρι, θα είμαστε πολύ σπουδαίοι. Για τους πολύ διαβαστερούς, όπως τη συνάδελφο τη Μαριάννα τη Μητά, μπορεί να διαβάσουν και τα 5. Φιλιά. Γεια σας.